λέγανε υποτιθέμενο νούμερο και παίρνανε από ένα πουλί ο καθένας την ημέρα, Τετάρτη Σαββατοκυριακό, αυτά τα δύο Σαββατοκυριακά, δηλαδή μιλάμε για 3 και 3-6 ημέρες, καταλαβαίνετε σε τι νούμερο αντιστοιχούσαν. Να είστε σίγουρος ότι όσο και παρανομία να υπάρξει, γιατί ο λαγοκυνηγός δεν κυνηγάει υπέρδικα. Έτσι, ο πραγματικός λαγοκυνηγός. Τώρα, αυτοί που ντύνονται στη μορφή του λαγοκυνηγού και πάνε και κυνηγάνε πέρδικες, σίγουρα πέρδικα είναι, εφόσον την κυνηγάτε, ξέρετε ότι είναι και τόσο εύκολο. Άρα λοιπόν τα πουλιά από το να βγαίνανε 5.000 κυνηγοί, 6 κυνηγητικές ημέρες έξω, θα ήταν πολύ περισσότερα. Άρα λοιπόν να μην βλέπουμε το δέντρο, να βλέπουμε το δάσος. Και στο διατάφτα τι μένει. Και θα σας πω και κάτι. Τα μηνύματα που εμείς παίρνουμε ως περιοδικό και ως εκπομπή είναι πανελλαδικά. Και από την Ήπειρο, και από τη Θεσσαλία, και από τη Μακεδονία, και από τη Στερεά Ελλάδα και από παντού. Τα μηνύματα λοιπόν, σίγουρα υπάρχουν και περιοχές που είναι στάσιμες. Αλλά η γενικότερη άποψη που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή για την ορεινή πέρδικα είναι θετική. Όχι θεαματικά θετική, αλλά είναι θετική. Αυτό δεν το λέμε εμείς. Το λένε οι μελέτες. Και θα σας πω και κάτι. Οι μελέτες καταγράφονται, ναι μεν από τους κυνηγούς που βγαίνουν στην Ήπεθρο, και υπάρχουν είδη μελετών που καταγράφονται από κυνηγούς οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί ως παρατηρητές κυνηγοί και βγαίνουν στην Ήπεθρο πανελλαδικά και λένε τι είχαμε, τι έχουμε, αλλά και από το πρόγραμμα Άρτεμις που θα πει ο Μινάς στη συνέχεια. Να ξέρετε κάτι, ορισμένες φορές, και κλείνω με αυτό, δεν υπάρχει μια απόφαση η οποία να είναι άψογη, να είναι άμεμπτη, που να λύσει εντελώς τα προβλήματα. Ορισμένες φορές βλέπουμε ποια απόφαση μπορεί να λύσει τα περισσότερα και όχι όλα. Μια τέτοια απόφαση ήταν και αυτή με τις πέρδικες. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι που λαθροθυρούν, σίγουρα κάποιοι λαγοκυνηγοί βαράνε κάποια πουλιά, όχι πραγματικοί λαγοκυνηγοί, θέλω να πιστεύω εγώ, και σίγουρα κάποιοι μεταμορφώνονται σε λαγοκυνηγούς και βαράνε και κάποια πουλιά. Τα ξέρω. Και θα σας πω και κάτι. Όταν ξεκίναγε 15 Σεπτεμβρίου, θυμάστε τι λέγανε όλοι. Έλα μωρέ που ανεβαίνουν από τις 30 Αυγούστου και τις 20 και τα πουλιά πάμε και είναι κυνηγημένα. Τα ίδια λέγαμε και τότε. Τα λέγαμε ή όχι, κύριε? Την αλήθεια να λέμε. Τώρα, άμα κρυβόμαστε, δεν λέγαμε έτσι?